Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε τον φάκελο ακίνητα, ενοικιάσεις ακινήτων για την ακρίβεια, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, με τη βοήθεια του καλεσμένου μας τώρα, του κυρίου Θέμη Μπάκα, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Διότι είναι πραγματικά η εξέδρεση τόσο κατοικίας ή και η ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη, μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, και θέλουμε εσείς να μας δώσετε τα στοιχεία. Διότι είναι τελικά γεγονός ότι ζητούνται υπέρογγες αυξήσεις αυτά τα ενίκια, μάλιστα αυξήσεις που ξεπερνούν και το 30%, και είναι μια εικόνα που αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το σύνολο της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα. Θέλετε έτσι να μας πείτε λίγο περισσότερο τι ακριβώς συμβαίνει? Κυρία Μαλέα, έχουμε το εξής. Από το 2018 και σήμερα τα ζητούμενα μισθούματα έχουν αυξηθεί από 37,2% mm-hmm. 42,1% όσον αφορά τις κοινωνικές κατοικίες. Και όσον αφορά τις κατοικίες που είναι κατάλληλες για φοιτητές, 53% στην Αθήνα και δεύτερη στη λίστα είναι η Πάτρα με 47,3%. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το 2022, έχουμε τις ανανεώσεις του μισθωτηρίου συμβολέων του 2019. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι οικιστικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια. Πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή συμπολίτε, οι οποίοι λίγο τα μισθωτήρια συμβόλαιά του, έχοντα επικοινωνία με του ιδιοκτήτε για την ανανέωση του στήρου συμβολέου. Ναι. Εδώ ξεκινάει, κύριε Μαλά, και ο γολγοθά αυτή τη στιγμή των ενοικιαστών. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει ενοικιαστών, οι οποίοι έχουν μπει στην λογική να καταβάλουν ακόμα και 40% αυξημένο ενίκιο σχέση με το 2019. Θα σα πω συγκεκριμένη περίπτωση που ήμουν στο Γαλάτσι. Για να σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με το μισθωτήριο νομίζω το 2019. Η δική συλλογική να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο μόλις για ένα έτος με ζητούμενο μίσθωμα 540 ευρώ. Ο ενοικιαστής αρνήθηκε και τελικά βρήκαν μια μέση λύση, εισαγωγικά μέση λύση, να ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στα 600 ευρώ για 3 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για 30% αύξηση. Παράλληλα, έχουμε και γεγονότα και στα βόρεια προάστια που μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν λήξει τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι ιδιοκτήτες να αλλάζουν το ενοίκιο ανά εξάμηνο. Και να λένε στον ενοικιαστή ότι ένα εξάμεινο θα μου δώσει αντί για 450 ευρώ, 500 ευρώ. Το επόμενο εξάμεινο θα μου δώσει 550 ευρώ. Κύριε Μπάκα, θα κλείσουμε. Δεν δεσμεύονται με κάποιον τρόπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια δικλίδα ασφαλείας ως προς τους ενοικιαστές, μιλάω, που να μπορεί να αποτρέψει αυτή την υπέρογγη έτσι, αύξηση. Κυρία Μαλά, όταν έχουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και έχει λήξει, δηλαδή έχει επέλθει τριετία, υπάρχει μια ελεύθερη διαπραγμάτευση. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει ό,τι ακριβώς αυτός επιθυμεί. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όμως, κυρία Μαλά, μην ξεχνάμε το εξής. Ζούμε σε συνθήκες όπου έχουμε πληθωρισμό 12,4% το μήνα Σεπτέμβριο όσον αφορά τη Eurostat. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το κόστος ενέργειας, είναι κάτι που θα μας ταλαιπωρήσει όλους τη φετινή χρονιά. Γενικότερα τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστα όσον αφορά τους ενοικιαστές σύμφωνα με τα ζητούμενα μισθώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που αναφέρουν ότι το 76,9% των ενοικιαστών όταν πληρώσουν το ενοίκιο και τα έξοδα του σπιτιού τους, είτε κόβουν την καθημερινότητα τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται σε οικία πρόσωπα του δικού του οικογενειακού περιβάλλοντος για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Μάλιστα. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε αυτό το ράλι των αυξήσεων. Βεβαίως, συνήθως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι ένα μικρό αριθμό κατοικιών ενδεχομένως το οποίο νοικιάζουν, έτσι, και μπορεί να ουσιαστικά καλύπτουν έξοδα δανειακών υποχρεώσεων ή να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Είναι και αυτό μια μερίδα έτσι, ιδιοκτητών που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και πρέπει να το επισημάνουμε, κύριε Μπάκα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι ζουν την ίδια καθημερινότητα με τους ενοικιαστές, έχουν και αυτοί τις δανειακές υποχρεώσεις, έχουν να σπουδάσουν παιδιά, και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εισπράττουν το ενίκιο κάθε μήνα στην ώρα τους και ουσιαστικά ο ενοικιαστής να μην κάνει και ζημίες μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο. Υπάρχει αυτή η μοίρα των ανθρώπων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν ένα ή και δύο ακίνητα. Εμείς αυτό που βλέπουμε, ότι υπέρογγες δεδομένη χρονική στιγμή αυξήσεις και ταυτόχρονα η μη λογική προσαρμογή με την καθημερινότητά μας είναι κατά κύριο λόγο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη οικονομική άνεση, αλλιώς έχουν πάρα πολλά κίνητα. Εγώ θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Νέα Σμύρνη, σε μια πολυκατοικία που μια ιδιοκτήτρια έχει 5 ακίνητα. Τα μισθωτήρια συμβόλαια λήγουν τον Νοέμβριο του 2022. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να μιλήσει με τους ενοικιαστές. Απλά έστειλε ένα εξώδικο λέγοντάς ότι εγώ δεν ανανεώνω κανένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Παρακαλώ πολύ να μου παραδώσετε το συγκεκριμένο ακίνητο. Γενικότερα, κύριε Μαλά, όταν ακούμε αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι θέλουν στη διαδικασία να αναζητήσουν μια κατοικία πλέον, όσοι λέει φεύγω από το σπίτι, ας ψάξουν να βρω ένα σπίτι άλλο. Από 8 τετραγωνικά είναι προτιμότερο, λέτε, η αναζήτηση, κάτι καλύτερο θα βγάλει παρά αυτή η τόσο μεγάλη αισθητή αλλαγή στο ενίκιο.
δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα σας αναφέρω το εξής. Θα μας δώσετε αν τώρα παραδείγματα, έτσι, να δούμε τι υπάρχουν, αν υπάρχουν διαθέσιμα κίνητα, έτσι, σύμφωνα με το ζητούμενο μίσθωμα και σε ποιες περιοχές. Ακριβώς, εγώ θα σας αναφέρω ότι δεδομένη χρονική στιγμή, μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας από 80-110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόχου, πρέπει να γνωρίζει ότι μόλις 2 στα 10 κίνητα είναι με ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι 0,71%. Λοιπόν, να δούμε και επειδή τα έχουμε και οπτικοποιημένα με τη βοήθειά σας έτσι σε κάρτα. Ωραία, για να βοηθάμε λίγο και τους τηλεθεατές μας. Ναι. Μας λέτε λοιπόν στα βόρεια προάστια είναι πολύ μικρότερο. Το ποσοστό. Είναι 0,71% στο κέντρο της Αθήνας, 19,96%. Στο δυτικά προάστιο 35,58%. Στα νότια προάστια μόνο 4%. Στον Πειραιά το 4%. Και σε υπόλοιπα Αττικής 27%. Δηλαδή περίπου 2 με 3 κίνητα στα 10 στο κέντρο της Αθήνας, στα δυτικά προάστια και στον Πειραιά. Το σημαντικότερο ποιο είναι τώρα. Αν βρούμε αυτό το κίνητο, που είναι 42-3 κίνητα στα 10, πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές μας ότι περίπου 8 στα 10 κίνητα είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 ετών σπίτια. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η εικόνα, κύριε Μπάκα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αντίστοιχα και στην αγορά κινήτων είναι όμοια εικόνα. Είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Εν μέσω βεβαίως και ενεργειακής κρίσης ζούμε έτσι πολύ δύσκολες μέρες σίγουρα και σε διεθνές έτσι, πεδίο αν το δούμε, στη μεγάλη εικόνα. Εγώ θα σας αναφέρω ότι από το 2018 ως και σήμερα οι ζητούμενες τιμές πώληση νόμιμων διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί στο νομό Αττικής κατά 44,6% και στις μεγάλες πόλεις 18,6%. Ενώ πανελλαδικά βλέπουμε μια αύξηση 31,2%. Δηλαδή γενικότερα βλέπουμε ότι η κτηματαγορά όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης αυτή τη στιγμή καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Κάτι που είναι εντελώς λογικό. Ξαναμπήκε πάλι το θετικό πρόσωπο στην ελληνική κτηματαγορά λόγω του επενδυτικού ενδιαφέροντος που καταγράφει η χώρα μας. Αλλά αυτό περιορίζει πάρα πολύ και τα ελληνικά νοικοκυριά και τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα έμπαιναν στη διαδικασία να αγοράσουν ένα σπίτι αντί να πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ενίκια. Μάλιστα, κύριε Μπάκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι, την εικόνα και για τα ενίκια και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν έτσι, οι τηλεθεατές μας, οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν και νοικιάζουν έτσι, ένα σπίτι και σίγουρα κοιτάνε να είναι όσο πιο προσιτό γίνεται με βάση και τις ανάγκες και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.